Πριν από 22 μέρες, όπως όλοι γνωρίζετε, ο υπαστυνόμος Καλούδας τραυματίστηκε σοβαρά κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης του καθήκοντος. Ευτυχώς, χάρη στην έγκαιρη διακομιδή του στο νοσοκομείο και φυσικά χάρη στη γερή του Κράση, σήμερα είναι και πάλι μαζί μας. Ο κύριος διοικητής απουσιάζει σήμερα εξαιτίας μιας επέμβασης που έπρεπε να κάνει στα μάτια του, αλλά με εξουσιοδότησε να σας ανακοινώσω πως υπάρχουν έγκυρες πληροφορίες ότι το αρχηγείο προωθεί την παρασημοφόρησή σου. Και στο μεταξύ, επειδή και εμείς από τη μεριά μας, σαν τμήμα, θέλαμε να δείξουμε σε σένα και σε όλη την ομάδα πόσο εκτιμούμε τη δουλειά που κάνετε, έχω να σας ανακοινώσω την πλήρη αποκατάσταση του μισθού σας. Έγινε. Παίρνουμε πίσω τα επιδόματα, τα νυχτερινά και τα μπόνους, όλα! Ναι, αφού εγώ κόντεψα να τα τεινάξω, έτσι. Πάμε για μπύρες και ρινά. Ωραία, δεν γίνεται. Προέκυψε κάτι επίγον και πρέπει να επέμβουμε. Τι επίγον και πώς το ξέρω εγώ. Ήρθε η πληροφορία από κάτι δικούς μου, θα σας εξηγήσω στον δρόμο, έλα πάμε. Από ποιους? Δικούς του. Έχει δικούς του. Αυτό εκεί να το βλέπετε. Το καλημέρο. Ναι. Είναι γεμάτο όπλα, εκρηκτικά και ναρκωτικά. Και τι κάνουμε τώρα, εσύ. Βασικά, καλύψτε με. Όπα, 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 μην κινήστε. Μην κινήστε, μπορεί να είναι παγιδευμένο. Λουκά, να φωνάξουμε τους ειδικούς. Ωραίο, ε! Κυρία σου, μπορεί. Είσαι βλαμμένος. Δεν είναι και γάμο? Από την ημέρα που με πυροβολήσανε την έχω δει πάρα πολύ αλλιώς. Σήμερα είμαστε, αύριο δεν είμαστε κι έτσι. Δεν είναι και γάμο, λέω. Γάμο είναι, γάμο είναι. Αλλά θα μπορείς να το πληρώνεις. Ή σήμερα είναι, αύριο είναι της τράπεζας. Τώρα που θα παίρνουμε όλο το μισθό, θα σας πω. Πάμε βόλτα. Έλα, πού πάτε, ρε! Κοπελιά! Πάω αεροδρόμιο να πάρω τον ανιψιό μου, έρχεσαι. Αν πήγαινα στο αεροδρόμιο, θα ήταν για να μπω σε ένα αεροπλάνο με τον αγαπημένο μου. Να πάμε σε μια παραλία που δεν υπάρχει στο χάρτη. Και να πλακωθούμε στα φιλιά και στις αγκαλιές μέχρι να τρελαθώ από έρωτα και να ξεχάσω πώς με λένε. Αλλά εσύ από ό,τι θυμάμαι δεν είσαι ο αγαπημένος μου. Έλα, μπαμπά μου, χυμός. Ευχαριστώ, παιδί μου. Είναι μεγάλη τιμή και χαρά, κύριε διοικητά, να γίνω τα μάτια σας όσο καιρό αναρρώνετε. Και μακάρι να μπορούσα να σας δανείσω και έναν εκ των κερατοειδών μου, αλλά βλέπετε, έχω τρεις βαθμούς μοιοπία από το ένα μάτι και αστιγματισμό το άλλο, οπότε θα ήταν δωρονάδο. Τι είναι αυτά που λες, ρε παιδί μου! Δεν μίλησα σε σένα! Στην κόρη μου μίλησα! Πού σε. Α, Προκόπη! Μάλιστα, κύριε διοικητή. Θέλω να σου θυμίσω ότι σήμερα έρχεται αυτός ο χαμένος από τη Λαμία, ο Χρήστου. Έρχεται να παρουσιάσει το βιβλίο του. Ξέρεις, αυτός μου έχει γράψει το «Τι ωραία περνάγαμε επί Παπαδόπουλου στην Ελλάδα».
Υποσχέθηκα ότι θα έχουμε το νου μας γιατί μου είπε ότι δέχεται κάποιες απειλές για τη ζωή του. Γι' αυτό σε παρακαλώ, φρόντισε το εσύ. Μην ανησυχείτε. Όποια και αν είναι η ιδεολογία του, εμείς θα τον προστατεύσουμε. Ακύρετε, ληστεία! Φερτώ δώρα, δεν σου κοπεί να μην τα αγγίζει αυτό, ε! Από εδώ είναι ψυχιός μου ο Πέτρος. Τέτοιος μαλάκας, τι θα ήταν, σόι σου. Το μπάνιο. Ποιος εσύ? Εγώ είμαι ο Πέτρος. Εσύ? Κοίταξε παρακαλώ προσεκτικά αυτή την κάρτα και πες μου τι βλέπεις. Βλέπω δύο γκόμενες που το κάνουν μεταξύ τους. 69. Βλέπω ένα πανέμορφο σπιτάκι δίπλα σε ένα ποτάμι. Και τρία παιδάκια που τρέχουν στο ποτάμι, ενώ η μαμά τους και ο μπαμπάς τους τα καμαρώνουν αγκαλιασμένοι. Αχ, μόλις τώρα αντάλλαξαν και ένα φιλί. Βλέπω εμένα να χάνω το χρόνο μου. Λουκά, βρέθηκες πολύ κοντά στο θάνατο. Και αυτό είναι από μόνο του μια τραυματική εμπειρία. Sorry, αλλά εγώ δεν έχω κανένα τραύμα. Είμαι μια χαρά. Καλύτερα από ποτέ. Η άρνηση ενός τραύματος είναι η απόδειξη πως υπάρχει. Εντάξει, αφού έχεις βγάλει ήδη συμπέρασμα, κάνε μου μια αναφορά να τελειώνουμε. Δεν είμαι εδώ για να κάνω αναφορές και δεν θέλω να με βλέπεις έτσι. Η δουλειά μου είναι να βλέπω όσα δεν φαίνονται. Ναι, και σε μένα τη βλέπεις. Βλέπω έναν άντρα που είναι πολύ μόνος και αρκετά δειλός. Γι' αυτό σε φέρανε εσένα εδώ πέρα να προσβάλλεις τον κόσμο. Η Ελλάς στο γύψο. Εάν αυτό δεν είναι σήμερα επίκαιρο σύνθημα, τότε ποιο είναι? Το ψωμί, παιδεία, ελευθερία. Έχει μπαγιατέψει το ψωμί, κύριε. Αλλά το βρήκαμε τώρα. Στο όνομα της δίθεν δημοκρατίας έχουμε ισοπεδώσει τα πάντα. Και το έθνος, πού είναι το έθνος, κύριε? Πόσοι αναρτούν την ελληνική σημαία ή στα εθνικά μας εορτάς? Πόσοι, ουδείς? Ενώ τότε δεν υπήρχε μπαλκόνι άδειο. Πάντως, εγώ τη βάζω τη σημαία. Μα εσείς, αγαπητέ μου, υπηρετείτε τα σώματα ασφαλείας, υπηρετείτε το έθνος, την πατρίδα. Γιατί, ας μην γελιόμαστε, οι μόνες σταθερές αξίες σε αυτόν τον τόπο ήταν, είναι και θα είναι ο στρατός και τα σώματα ασφαλείας. Είναι η μόνη μας ελπής. Μαύρη μαυρίλα πλάκωσε μαύρη σαν καλιακούρα. Ω, επιτέλους σας βλέπω. Ναι, πάρε τόσα χρόνια. Ναι, σχεδόν 20. Έλα, πάμε να καθίσουμε να τα πούμε με την ησυχία μας. Ελλάς, Ελλήνων, Χριστιανών. Εσείς, τι γίνεται? Ξέρω εγώ. Με τόσα γαλόνια μαζεμένα εδώ, κάτι δεν πάει καλά. Ούτε πόλεμο να είχαμε. Τι στο διάλο λένε? Να σου πω, βρωμάει η φάση. Λοιπόν, κύριοι, πρέπει να σας ενημερώσω ότι η επιχείρηση ανασύστασης πάει ρολόι. Αυτή τη φορά θα πετύχουμε. Θα κάνει μεγάλη αίσθηση. Βεβαίως. Να σου πω κάτι, ετοιμάζουν αυτοί. Μιλάνε για μια επιχείρηση που λέγεται ανασύσταση. Τι θα πει αυτό? Με το στρατό συσσωμοπλεγμένο και αυτό τον Καραγκιόζη στη μέση, δεν νομίζω να είναι κάτι καλό. Πρέπει να μάθουμε τι στο διάλογο ετοιμάζουνε. Αλήθεια σου λέω, μωρό μου. Βαρέθηκα να κρυβόμαστε. Μα, αγάπη μου, το ξέρω, αλλά πρέπει να είμαστε λίγο τι διακριτικοί. Εγώ για σένα το κάνω. Τι θα πει ο κόσμος? Μην νοιάζει τι θα πει. Ας πει τι θέλει. Ναι, μωρό μου, αλλά δεν μπορώ να βγω και να το ανακοινώσω ξαφνικά έτσι. Βλέπεις, υπάρχει και αυτή η διαφορά ηλικίας. Στο κρεβάτι δεν σε απασχολεί η διαφορά ηλικίας. Είναι γιατί εκεί τρελαίνομαι. Χάνω τα λογικά μου.
Γεια σου, Μελέτη. Ποιος Μελέτης, είναι εδώ ο Μελέτης? Μάλιστα, έφερα το καφέ που μου ζητήσατε. Άντε, τώρα που έγινε η αρχή, να το μάθουν σιγά σιγά και οι υπόλοιποι. Θα είμαι στο γραφείο μου. Μελέτη, παιδί μου. Τι είδες? Είδα εσάς, κύριε διοικητά, και την κυρία ψυχολόγο να φιλιέστε. Όπως καταλαβαίνεις, Μελέτη, πρέπει σε αυτό το θέμα να είσαι λίγο διακριτικός. Μάλιστα, καταλαβαίνω. Χαίρομαι που καταλαβαίνεις, Μελέτη. Γιατί πραγματικά θα είναι κρίμα να βρεθείς εκτός υπηρεσίας και με κατηγορίες από εμπόριο ναρκωτικών μέχρι μαστροπία. Δεν θα σε ξεπλένει, καημένε μου, ούτε ο Κηφισός. Πού είσαι, ρε Παπαρίκο? Τι έγινε? Γιατί δεν τρέχεις πίσω από το αφεντικό? Σε σχόλασε? Όχι βέβαια, Φραγκίσκο. Εξακολουθώ πάντα να είμαι το δεξί του χέρι. Απλώς ο άνθρωπος πήγε στην τουαλέτα. Α, οπότε τώρα σκουπίζεται με το αριστερό, εφόσον είναι εδώ το δεξί, έτσι. Αυτά τα λες επειδή ζηλεύεις. Άστα ρε Παπαρίκο, τέλος πάντων. Κοίτα, με αυτά και με αυτά δεν πέρασες αξιολόγηση από την ψυχολόγο. Πιστεύω ότι δεν θα χρειαστεί καν να πέρασω τα ψυχολογικά τεστ. Τι λέει, ρε Παπαρίκο? Ξέρεις ότι και άλλοι βοηθοί του διοικητή κοπήκανε? Τους έκοψε. Σοβαρά? Τι νομίζεις, για να μην λέει ο κόσμος ότι τους ευνοεί? Αμάν. Και τι θα κάνω τώρα? Μην ανησυχείς, Μπομπρίκο. Εδώ είμαστε εμείς. Τώρα σε λίγο που θα περάσει αξιολόγηση, θα φορέσει ένα ακουστικό και θα σου λέμε εμείς τις απαντήσεις. Klein Mind, πέρασες. Αλήθεια, θα το κάνεις αυτό για μένα? Μπομπρίκο! Άιντε ρε, πήγαινε να του την τυράξεις, τελείωσε. Πάω. Και ευχαριστώ πολύ, ε. Καλά, μωρέ, πας καλά. Τι του λες κι εσύ? Καλά, μου τρελή, σε πλάκα του κάνω. Του κάνω ένα χουνέρι, θα το θυμάται μια ζωή. Είσαι. Λοιπόν. Τα βρώμικα ποτήρια τα παίρνουμε και τα βάζουμε εδώ στο καλάθι. Και όταν γεμίσει, βάζουμε πλυντήριο. Και παραγγελίες ποιος παίρνει? Παραγγελίες. Παραγγελίες παίρνει η μητέρα μου η Λίτσα. Αλλά έχει πάει να δει το γιο της, οπότε. Εσύ μένεις εδώ και εγώ βγαίνω για παραγγελίες. Σωστά. Μια ωραία γυναίκα πάντα τραβάει τον κόσμο. Ποια ωραία γυναίκα? Εσύ. καλά τώρα. Ωραία γυναίκα. Ωραία γυναίκα κάποτε. Δεν ξέρω την ηλικία σου, αλλά για μένα, με την κορμάρα που είδα, είσαι θεογκόμενα. Λοιπόν, κύριοι, θα γίνει η μεγάλη γιορτή, η μεγαλύτερη. Μίλησα και με την οικογένεια κατά πόδι. Θα είναι όλοι. Ωραία. Ας ελπίσουμε όμως πως δεν θα ξεμείνουμε πάλι από ουίσκι, όπως το πάρτι του 92. Θυμόσαστε τι είχε γίνει? Όχι, όχι, ναυαρχέ μου, μην ανησυχείς καθόλου. Αυτή τη φορά είναι όλα κανονισμένα. Τίποτα δεν λειτουργεί εδώ μέσα. Σου είπα να κάνεις αναβάθμιση. Κατά αναβάθμιση. Σταματήστε να τα πειράζετε συνέχεια όλα, ρε παιδί μου. Σταματήστε, αφού δεν ξέρετε. Μίλησα με τη Βάσο και την αδερφή της, τη Ζωζό. Ποιες? Τα τάξ. Τα τάξ, Παναγία μου, τα τάξ. Έτσι και σε βάλουνε κάτω, θα σου βγάλουνε ζουμία, τα τάξ. Θυμόσαστε τι τραγουδούσαμε και δίθεν τάχα μου τις ενοχλούσε? Για λέγε, λέγε, λέγε. Το πυροβολικό, το πυροβολικό, το πυροβολικό πολύ το αγαπώ. Και ξανά! Ορίστε, ορίστε, με τις αηδίες σας είχατε βγάλει το βίσμα. Τι είναι, ρε παιδί, αρχίσαν τα εμβατήρια? Είμαι βεβαίως ότι θα οργανώσουν κάτι το ανεπανάληπτο. Όλα είναι έτοιμα. Ναι, ναι, μου το επιβεβαίωσε και η Αλεπού. Η Αλεπού, ποια Αλεπού? Είναι ο συγχρονισμός και η συνέπεια. Όλα πρέπει να γίνουν ακριβώς στις 9. Στις 9. Το βράδυ θα εννοεί. Τα τάξ θα έρθουν όμως, έτσι. Εννοείται. Τι τάξ, ρε παιδιά, τι λένε? Γιατί θυμάσαι, το 92 μας κρέμασαν. Το 92 θα είναι σαν παιδικό πάρτι. Σας φτιάξω το τωρινό. Θα γράψουμε ιστορία. Το πυροβολικό, το πυροβολικό. Δεν ξέρω τι καταλάβατε, αλλά τα καθήκια σχεδιάζουν πραξικόπημα. Θέλω να ρίξω την κυβέρνηση. Ρε Φρανκ,
Μήπως δεν είναι σωστό αυτό που πάμε να κάνουμε. Τι λες, Ρεντίτα. Εσύ το λες αυτό, εσύ που πέρασες τόσο από το παλιμπορίκο. Ρε παιδί μου, εντάξει, δεν λέω. Απλώς εγώ ξέρω ότι το αγόρι μου κατά βάθος είναι πολύ καλός άνθρωπος. Είναι καλός άνθρωπος. Είναι και θα περάσουμε καλά και με την καλή πλακίτσα που θα του κάνουμε. Έτσι. Έλα, ρε Παπορίκο. Μ' ακούς. Ακούω. Θα ασκήσεις, αγόρι μου, θα ασκήσεις. Και είσαι έτοιμος. Μάλιστα, πανέτοιμος. Λοιπόν, στην πρώτη κάρτα βλέπεις ένα σκύλο που τον έχει πατήσει μια ταλίκα. Εδώ βλέπω ένα σκυλάκι που μοιάζει σαν να το έχει χτυπήσει ένα αυτοκίνητο. Τι λες, ρε ηλίθιε. Τον έχει πατήσει, ρε. Με χαλκομανία τον έκανε. Δηλαδή το έκανε χαλκομανία. Το σκυλάκι. Εδώ. Λοιπόν, στη δεύτερη κάρτα βλέπεις ένα τύπο που του έχουν κόψει το κεφάλι. Μάλιστα. Εδώ είναι ένας κύριος που έχασε το κεφάλι του. Δηλαδή, του το κόψανε, το σφάξανε. Τι ατυχία είναι αυτή, εσύ. Γιατί τόση ατυχία. Ατυχία το λες εσύ αυτό. Τι είναι, ρε Λουκά, Πάνω μου το ξαναβρήκαμε με το λιτσάκι μου. Ορίστε, δικτατορία. Μας τα έχεις κάνει λίγο τσουρέκια με το λιτσάκι, έτσι. Αφήσαμε το Κατερινάκι και πιάσαμε το λιτσάκι. Λουκά. Θωμά μου. Φτάνει, να σοβαρευτείτε λίγο. Εδώ κινδυνεύουν οι ελευθερίες μας, κινδυνεύει η δημοκρατία, κινδυνεύουν τα πάντα. Και το λιτσάκι. Εσύ, τι. Έλα. Για να δούμε τι δεδομένα έχουμε. Λοιπόν. Έχουμε τρεις ανώτατους αξιωματικούς από όλα τα όπλα. Έχουμε μία μυστική επιχείρηση που ονομάζεται Ανασύστασης και προφανώς αναφέρεται στο κράτος. Έχουμε τα τάγκς και ένα μυστικό καθοδηγητή με το κωδικό όνομα Αλεπού. Και μία αναφορά αποτυχημένης απόπειρας το 92. Και μία αναφορά στην ώρα 9. Οπότε. Το βρήκα! Τώρα σωθήκαμε. Θα κινηθούμε. Θα βρούμε ποιος είναι η Αλεπού. Θα τον πιάσουμε, θα τον αρκώσουμε και θα τον απαγάγουμε. Αυτό με τις ναρκώσεις και τις απαγωγές σου έχει γίνει λίγο ψύχωση, έτσι. Το έχεις μοιραστεί με την ψυχολόγο. Χώρια που για να τον αρκώσουμε πρέπει πρώτα να τον βρούμε. Μήπως έχεις και καμία καλή ιδέα γι' αυτό. Θα ψάξουμε και θα τον βρούμε. Και μετά θα πάμε στη Βουλή και θα πούμε τι έγινε. Θα τους εξηγήσουμε ότι ήταν ένα προληπτικό χτύπημα και θα μας αποθεώσουν. Όχι. Ούτε αποθεώσεις. Ούτε μαλακίες, ούτε τίποτα. Μια φορά θα ακολουθήσουμε τη διαδικασία. Θα μιλήσουμε στον πεθερό μου. Τέρμα οι ρομαντικές μαλακίες. Τώρα τι ήταν αυτό. Δεν έπρεπε. Σε πείραξε. Με πείραξε. Κοκορίκο, ποιος είναι. Ο κύριος. Εμείς. Προκόπης Θωμάς Λουκάς. Έχουμε να σας μιλήσουμε για κάτι πολύ σοβαρό. Βρήκατε την ώρα. Ξέρω ότι δεν είναι η κατάλληλη ώρα, αλλά θα θέλαμε να κουβεντιάσουμε κάτι σοβαρό. Λοιπόν, μπορεί να μην βλέπω, αλλά ακούω. Μάλιστα, θέλουμε να σας πούμε ότι είναι τιμή μας να προστατεύουμε έναν άντρα σαν τον κύριο Χρήστο. Μάλιστα. Και ζήτω το έθνος. Ζήτω! Αυτό ήταν το πολύ σοβαρό. Ε! Άντε τώρα μη σας αρχίσω. Λοιπόν, Αλεπού, δεν ήξερα πως έχεις τέτοιους άντρες στο τμήμα σου. Μπράβο, μπράβο. Αλεπού, αν αυτό βγει παρά έξω, σε έσφαξα, καημένη μου. Όχι, όχι, μην ανησυχείτε. Δεν υπάρχει τέτοια περίπτωση. Πες τους άντρες σου να έρθουν αύριο στις 9.
Έχουμε ανάγκη από κόσμο και μάλιστα τέτοιο κόσμο. Καλά, καλά, καλά. Άντε τώρα, πηγαίνετε. Πηγαίνετε. Μοκορικό, συνόδευσε σε παρακαλώ τους κυρίους στα τσακίδια. Άντε. Και ζήτω το έθνος. Ζήτω! Μοκορικό, ειδικά σε αυτούς τους τρεις τους άχρηστους, κουβέντα γιατί ξέρεις το εσύ έτσι, ε. Για τη σπινίδα Χριστίνα. Μάλιστα, μείνετε ήσυχος. Να πάτε στο καλό. Και χαιρετισμούς στην κυρία Όλγα. Χαιρετισμούς στην κυρία Λίτσα. Χαιρετισμούς... Χαιρετισμούς. Μπορικό, λέγε. Εδώ μιλάμε για τη δημοκρατία, για το έθνος. Μιλάμε για το Σύνταγμα. Συγγνώμη, αρχηγέ, αλλά νομίζω ότι είσαι τελικά εκεί υπερβολικός. Ο κύριος διοικητής είναι ένας όριμος άνθρωπος που μπορεί να αποφασίζει μόνος του για τα προσωπικά του. Ωραία, ωραία, καταλάβαμε. Για κάποιο λόγο δεν μπορείς να μιλήσεις ανοιχτά. Δεκτό. Εμείς τα ρωτάμε και εσύ τα κουνάς στο κεφάλι σου. Εντάξει. Εντάξει! Άκου προσεκτικά. Σε αυτή την παράνομη ιστορία, ο πεθερός μου και διοικητής του τμήματός μας είναι ο κύριος εμπλεκόμενος ναι ιού. Τι κουκλάρα είσαι εσύ, ρε παιδί μου. Εντάξει, τώρα όχι και κουκλάρα, αλλά... Είσαι από τις πιο όμορφες και σεξι γυναίκες που έχω γνωρίσει ποτέ. Νομίζω ότι άργησες. Σε περίμενα πιο νωρίς. Βασικά, δεν θα μπορέσω να σε βοηθήσω σήμερα. Είπαμε να πάμε με τη ζωή για κανένα ποτάκι, μια και γνωριστήκαμε. Πάω για τα μάξι. Καλό παιδί. Πλάκα έχει, ε. Το πατέρα σου τον ρώτησες που θα βγεις για ποτάκι. Τον ρώτησα και μου είπε να βγω. Γιατί πειράζει. Ε? Όχι. Όχι, τι να πειράζει. Άλλωστε, νέα παιδιά είστε. Ούτε εσύ πας με κανένα μεγαλύτερο, ούτε αυτός με μεγαλύτερη. Είστε σχεδόν συνομήλικοι. Μαμά, είσαι καλά. Καλά είμαι. Να, μια χαρά είμαι. Να σου πω, παιδί μου, να μην αργήσεις και μην πιείς αλκοόλ γιατί αύριο το πρωί έχει σχολείο, ναι. Δεν μπορούσε να κάνει πράγματα της ηλικίας του, να παίξει κανένα τάβλι, να πάει καμιά εκδρομή. Ήταν ανάγκη να του αρέσουν τα πραξικοπήματα. Η Αλεπού. Ναι, αλλά δεν μας ξέρει καλά. Η Αλεπού 100, τα Αλεπουδάκια 101. Είμαι σίγουρος πως η σωστή παροιμία είναι η Αλεπού 100, τα Αλεπουδάκια 110. 101 ήταν τα σκυλάκια της Δαλματίας. Τι σχέση έχει αυτό τώρα, ε? Εγώ λέω να παραμείνουμε στο σχέδιό μας. Να τον αρκώσουμε και να τον απαγάγουμε. Είναι σοβαρός, ρε. Τι θα πω στην Όλγα και στη ζωή. Εσύ, φίλε, μια χαρά την έχεις. Με πεθερό πρωθυπουργό, σε βλέπω γενικό γραμματέα να εγκαινιάζει τίποτα κτίρια. Εγώ είναι που την έχω βάψει εντελώς. Δεν με πάει που δεν με πάει κιόλας. Θα με ρίξει στη Μακρόνη σε εξορία, μετά θα με εκτελέσει και θα με πετάξει κανένα κάδο. Σοβαρευτείτε, ρε, φτάνει. Πρέπει να του σταματήσουμε και θα του σταματήσουμε. Με νάρκωση. Όχι. Αύριο το πρωί θα κάνουμε αυτό που πρέπει. Θα πάρω τηλέφωνο τον κύριο Κάρολο. Τον Prince of Wales. Τι σχέση έχει αυτός, ρε, τι τον νοιάζει. Τον πρόεδρο της Δημοκρατίας. Συγγνώμη, κύριε διοικητά, με χρειάζεται κάτι άλλο? Όχι, παιδί μου, όχι. Σε ευχαριστώ πολύ. Πήγαινε να ξεκουραστείς. Για μένα δεν είναι κούραση, κύριε διοικητά. Αντιθέτως, θεωρώ τον εαυτό μου απολύτως προνομιούχο που με αφήσατε να σας δανείσω την όρασή μου. Έχει το διάλογο, ρε Μπομπορίκο! Δεν τον πάει να σου μιλήσει και αρχίζει αμέσως τα λογίδρια! Αμάπια! Μάλιστα. Κύριε διοικητά, η δεσποινής Χριστίνα. Ήρθες, αγάπη μου. Εγώ σας καληνυχτίζω. Γεια σας. Καλό βράδυ. Δεν μου λες, αυτό τον Μπομπορίκο τον εμπιστεύεσαι? Δεν ανακάλυψε την πυρίτιδα, αλλά καλό παιδί είναι. Καλό παιδί.
Σε πληροφορώ πως αυτό το καλό παιδί, ύστερα από τα τεστ που του έκανα, έχει σοβαρές διαταραχές της προσωπικότητας. Μετά της ψυχοπάθειας. Με λίγα λόγια είναι επικίνδυνος. Έλα τώρα. Επικίνδυνος ο Μπομπορίκος. Έλα, καημένη μου. Πολύ σημασία δίνεις αυτά τα τεστ. Α, ωραία. Πρώτα με αμφισβητείς ο σύντροφό σου και τώρα ως επαγγελματία. Χριστίνα, τι είναι αυτά που λες. Σ' αμφισβητώ εγώ σαν σύντροφό μου. Και βέβαια, δεν με γνωρίζεις κανέναν. Πάλι τα ίδια θα λέμε. Οκ. Δεν έχει κανένα νόημα. Καληνύχτα. Χριστίνα! Όλγα, θέλω να συζητήσουμε κάτι πολύ σοβαρό. Σοβαρό τι? Τι σοβαρό? Κοίταξε, έπεσαν στην αντίληψή μου ορισμένα πράγματα για την οικογένειά μας και θέλω να το κουβεντιάσουμε. Όλα έχουν την εξήγησή τους, Προκόπη μου, στη ζωή. Ναι, αλλά ξέρεις, ο πατέρας σου ετοιμάζει πραξικόπημα. Αύριο στις 9, τα τάγκς θα βγουν στους δρόμους υπό τις διαταγές του. Αυτό ήταν το σοβαρό? Ναι, λίγο το έχεις. Άσε μας, ρε Προκόπη. Άσε μας νυχτιάτικα, έχεις όρεξη. Γαμώ το στανιό μου! Καλά που ήσουν ξύπνιος. Μου λιποθύμησε και δεν ήξερα τι να την κάνω. Καλά είσαι μαλάκας, ρε! Όταν είπες ότι θα πας πια από εδώ με τη ζωή εννοούσες. Για ένα ποτάκι πήγαμε. Τι ποτάκι, ρε μαλάκα, πώς έπιε! Άντε 2, 3, 5, το πολύ 7. Ας το διαλυπίνε σπίτι! Ας το διάλαμο γίνε! Πήγα πως... Άρχισαν οι σύλληψεις. Τι είναι, καλέ? Όλγα μου, μωρό μου, αγάπη μου. Εμένα σε λίγο μπορεί να με πάρουν για τη μακρόνη ζωή, για τη Γιάρο ή δεν ξέρω πού άλλο να με πάνε. Αλλά να ξέρεις ότι πάντα θα είμαι κοντά σου, κοντά σας. Τι βλαχίες λες, ρε παιδάκι. Μ' άρχισες πέρα τις πλακίες νυχτιάτικα. Το παιδί θα γύρισε. Το παιδί? Είχε βγει το παιδί και πού είχε πάει? Για ποτάκι με τον ανιψιό του Λουκά, αφού σε ρώτησε και της είπες ναι. Εμένα? Θα τρελαθούμε τελείως. Άμα σταματήσεις να ασχολείσαι με τις φαντασιώσεις σου, θα το θυμηθείς ότι σε ρώτησε. Εμένα ρώτησε. Και είπα ναι. Και δεν το θυμάμαι. Θεέ μου, τα ρούχα έπεσε στο παιδί και κοιμήθηκε. Λες να έχει πιει τίποτα? Άσε μας, ρε παιδάκι μου, νυχτιάτικα, άντε πήγαινε μέσα. Για ένα ποτό πήγε με ένα φίλο της. Να σε βοηθήσουμε, να την τύσουμε, να της βάλουμε μια νύχτα για να μην μείνει έτσι το παιδί. Άστε. Δεν θα της βάλουμε το νυχτικό. Γιατί θα ξυπνήσει. Άντε πάμε. Άστε, ρε παιδί, τι πάμε. Sorry. Τώρα ξύπνησες? Ναι. Θα πρέπει να κοιμήθηκες βαριά, ε? Κράτα τη, δεν τη θέλω πια. Αν πας σχολείο μπορεί να σε πετάξω εγώ. Δεν χρειάζεται. Εμείς οι δύο έχουμε μια κουβέντα που εκκρεμεί. Το μόνο που εκκρεμεί είναι να μου πεις αν με αγαπάς ή όχι. Τι, είσαι τρελή? Θες να με σκοτώσει ο πατέρας σου? Είσαι, δηλώς τελικά. Συγγνώμη, Φραγκίσκο. Το ζουζούνι μου, Φραγκίσκο. Ποιο ζουζούνι, ρε, πού είναι, φέρετε μικρό σκοτώστα. Άκου, μωρέ, ο Μελέτης. Με την πλάκα που του κάναμε τον βγάλαμε τρελό, ψυχοπαθή τον βγάλαμε. Ναι, και χαίστηκε η Φατμέ στον κύριο Μπαχτσέ. Παιδί μου, τώρα μόλις πήρα τα χαρτιά από το γραφείο του ψυχολόγου για να τα πάω στο διοικητή να τα υπογράψει. Θα τον διώξουνε. Θα φταίω εγώ,
θα τον καταστρέψω. Αλλά μην τρελαίνεσαι, ρε Ριτάκη, ασκείς και ένα καλσόν. Τρελαίνομαι, ρε Φρανκ. Τρελαίνομαι γιατί μπορεί να τον έχω στην πούκα, αλλά είναι το αγόρι μου. Όπα, αποφάσισε. Είναι το αγόρι σου ή είναι το ζουζούνι σου. Τέλος πάντων, ό,τι και να είναι αυτό το πλάσμα σου, εγώ θα το βοηθήσω να την βγάλει καθαρή. Πώς? Θα δεις. Καταρχάς, για να εξηγούμαστε. Δεν έχω κανένα τραύμα, εντάξει. Απλώς έχω ένα μικρό... Απλώς ένα μικρό προβληματάκι. Δεν είναι τίποτα. Κοντεύω να τρελαθώ! Νομίζω ότι έχω κάτι σαν αιμονή. Εντάξει, ξυπνάω τα βράδια και τη σκέφτομαι. Θέλω να μπω στο δωμάτιο της και να την αρπάξω και να σπώσω τα μούτρα όποιου μπει ανάμεσά μας. Εγώ ακούω πως την αγαπάς. Οπότε ποιο ακριβώς είναι το πρόβλημα σε όλα αυτά? Ότι είναι 17 χρονών και ότι είναι η κόρη του καλύτερου μου φίλου. Άρα το πρόβλημα είναι ο φίλος σου. Όχι, εγώ είμαι το πρόβλημα. Εγώ κοντεύω να τρελαθώ. Προφανώς λοιπόν ο φίλος σου δεν δέχεται την αγάπη σου για την κόρη του. Και δυστυχώς, άντρες σαν και εσένα έχουν μάθει να τα έχουν όλα δικά τους. Και τι ξέρεις τώρα εσύ για άντρες σαν και εμένα, Εσύ τώρα τι ξέρεις για τη ζωή, ας πούμε. Εσένα το μόνο που σε απασχολεί είναι τι συνδυασμό θα κάνεις στο τσαντάκι με τη γόβα σου τώρα, έλεος. Όταν αποφασίσει να εγκαταλείψει αυτό το υφάκι, έλα να τα ξαναπούμε. Ναι. Σε ενοχλεί το υφάκι μου τώρα, σε εκνευρίζω. Με βλέπεις νευρική. Πολύ. Τι έκανες εκεί μέσα, ρε. Και με την ψυχολόγο. Δεν πάμε να κάνουμε κανένα τηλέφωνο, λέω εγώ. Άντε. Τώρα δεν θα σου πω την αλήθεια, καλά κάνει. Καλά κάνει. Εκμεταλλεύεται τα τελευταία έχνη δημοκρατίας που έχουν απομείνει σε αυτή τη χώρα. Φρανκ, δεν το βρίσκω. Γιατί δεν το βρίσκω, εγώ εδώ μέσα το είχα βάλει προηγουμένως. Ξέρω εγώ, Ρερίτα. Δηλαδή, θα πήγε καμιά από αυτές τις καθαρίστρες και θα τα έκανε σαν τα μούτρα να τις πάρει. Λοιπόν, το βρίσκω με το βουτάμε και την κλείτω στο βαρύκο σου. Κύριε διοικητά, από εδώ. Ευχαριστώ, παιδί μου. Νομίζω ότι εδώ μπορώ. Το γραφείο αυτό το ξέρω απ' έξω και ανακατωτά. Την καρέκλα ρε, μ' αφήνεις και παίρνει το ρεμποπορίκο, ρε γαμώ το! Την καρέκλα! Ζώων! Ναι, γεια σας. Αστυνόμος Προκόπης Μπισκίνογλου. Θα μπορούσα να μιλήσω με τον αξιότιμο κύριο Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Πρόκειται για ζήτημα εθνικής ασφάλειας, ναι. Επήγεται κατάλυση δημοκρατίας. Το πολίτευμα κινδυνεύει. Μου το κλείσαν. Ξαναπάρε, γαμώ το στανιό μου. Γεια σας, πάλι αστυνόμος Προκόπης Μπισκίνογλου. Προηγουμένως μιλούσαμε και έκλεισε η γραμμή. Θα μπορούσα να μιλήσω τώρα με τον αξιότιμο... Μου το ξανάκλεισα. Δεν μας παίρνω στα σοβαρά. Εσύ, Πακή, να πάρεις μαξί μου. Ο Καραμανής θα απαντήσει. Να πάρω καλύτερα Ραφίνα. Εκεί θα το βρούμε σίγουρα. Ναι. Πάντως, εγώ στο λέω, πλάκα δεν ξανακάνω. Ούτε στο μελέτη, ούτε σε κανέναν. Χαλάρωσε, ρε Ριτάκη, χαλάρωσε. Θα στο κάνω εγώ σένιο, θα δεις. Είσαι εδώ. Εμείς. Τα ψυχολογικά μου τεστ είναι αυτά. Θα γίνει χαμός. Τι γίνεται εδώ πέρα? Να, βασικά εμείς εδώ πέρα κάνουμε μια δουλίτσα για το Ζουζουνίνι της. Ζουζουνίνο. Νίνο. Ναι, δεν με έχει έτσι με τον Νίνο τώρα. Τι να γίνει τώρα για αυτός? Και ποια είσαι εσύ που θα γίνει και χαμός? Είμαι η νέα ψυχολόγος του τμήματος. Χριστίνα Κοτσά. Είσαι η νέα ψυχολόγος του τμήματος. Σου δίνει το δικαίωμα να μιλάς έτσι σε επαξιωματικούς? Έχεις βαθμό? Όχι, είμαι στο πολιτικό προσωπικό. Τότε περιορίζεις τους πολίτες. Και εσείς, στη δουλειά σας. Μάλιστα. Αθηνά. Πότε ήρθες? Εχθές το βράδυ. Ωραία, γιατί
Σκεφτόμουν να σου τηλεφωνήσω αυτές τις μέρες να δω τι κάνεις. Τι θα έλεγες να πηγαίναμε κάποιο φαγητό? Όχι, μωρέ. Να σου πω, μη με παρεξηγείς. Είναι που έχασα τόσες μέρες προσπαθώντας να σώσω ένα γάμο που δεν θα γίνει ποτέ. Με τον Μάρκο χωρίσαμε οριστικά. Μάλιστα. Σε μία ώρα τελειώνω. Λουκά, πώς είσαι? Πέρασες όλα αυτά και εγώ έλειπα. Ήμουν, δηλαδή, έτρεχα και... Τα λέμε σε λίγο, γιατί βιάζουμε. Όχι, όχι, με τον κύριο Καραμαλή προσωπικώς θέλω να μιλήσω. Ναι. Εντάξει. Ναι, σας άκουσα. Μα σας άκουσα ό,τι μελετάει τις δημοσκοπήσεις, αλλά είναι πολύ πιο σοβαρό το ζήτημα. Όχι, σας παρακαλώ, μην το κλείνετε πάλι. Ναι, τον κύριο Παπανδρέα θα ήθελα. Όχι, είναι για ζήτημα πολύ σοβαρό, εθνικής ασφάλειας. Θα αργήσει? Πόσο θα αργήσει? Κάνε. Βγήκε βόλτα με το ποδήλατο. Ναι, θα πείτε στην κυρία Αλέκα να μου τηλεφωνήσει μόλις γυρίσει. Ναι, θα σας δώσω το τηλέφωνό μου. Ναι, σύντροφε. Πράκτορες του υπεραλισμού σχεδιάζουν... Ναι, αστυνόμος Προκόπης Μπισκίνογλου. Μπορώ να μιλήσω με τον κύριο Τσίπρα? Ναι, θέλω να τον ενημερώσω για κάτι σημαντικό που είχε συμβεί και το 1992. Τι σημασία έχει πόσο χρόνο ήταν το 92? Τι κάνεις στο Λονδίνο? Α, μπορώ να έχω το κινητό του μήπως? Ναι, σας... Κανείς. Δεν μας παίρνει κανένας στα σοβαρά. Ούτε στους δήμους, ούτε στις νομαρχίες. Μέχρι και ο Ψωμιάδης μου το κλείσε. Μην απελπιζόμαστε. Ναι, ξέρω, θα πάω να τον αρκώσουμε. Καλό θα ήταν, αλλά αφού δεν θέλετε, μία λύση υπάρχει μόνο. Ξαναπάρτε όλους τηλέφωνο. Κυρία Πελεγρή, επιτρέπετε? Λοιπόν, εγώ και ο Φρανκ από εδώ κάναμε μία τυχαίστατη πλάκα στο αγόρι μου. Το Μελέτη εννοώ. Και τώρα, βάσει αυτών των ψυχολογικών τεστ που κάναμε, ο Μελέτης βγαίνει ψυχοπαθής. Ψυχοπαθής? Ναι, ρε παιδί μου, ψυχάκιας. Ψυχανόμαλος, βαρεμένος, πειραγμένος. Ναι, τέλος πάντων. Το θέμα είναι ότι τώρα πρέπει να τα επαναλάβει αυτά τα τεστ. Για να καλά, καλά, μην δίνεις τόση σημασία σε αυτά. Άσε, θα το ρυθμίσω εγώ. Δεν θα τα ξανακάνει τα τεστ και δεν θα επεμβαίνει κανείς στη δουλειά μου. Αγάπη μου, τι να της πω, κόρη μου είναι. Εξάλλου δεν θα γίνει και τίποτα σπουδαίο. Δηλαδή, να χατακώσουμε τον Πομπορίκο επειδή υπάρχουν ορισμένοι ανεγκέφαλοι. Άκουσε να δεις. Αύριο θα πάω στην Όλογα, τη μεγάλη μου κόρη, για φαγητό. Θα είναι και η Αθηνά εκεί. Θέλω να έρθεις κι εσύ για να σε γνωρίσω. Εγώ πάντως πιστεύω ότι έγινε κακή αρχή. 7 η ώρα. Σε 2 ώρες θα διαλυθούν τα πάντα. Είναι δυνατόν να μας έχουν όλοι γραμμένους? Κράτος πρόνοια σου λέει με τα τσκατά! Τελικά είμαστε πολύ μικροί. Πολύ αδύναμοι. Πολύ ανίσχυροι. Έχεις δίκιο, Θωμά. Αυτό φταίει. Είμαστε μικροί και ανίσχυροι. Αυτό το κακό μπορεί να το σταματήσει μονάχα ολόκληρος ο λαός. Πρέπει να κατεβάσουμε το λαό στο πεζοδρόμιο, στο δρόμο. Και πώς θα γίνει αυτό, με SMS? Με email? Όχι. Έχω καλύτερη ιδέα. Πάμε να βάλουμε τις στολές μας. Καλησπέρα, κυρίες και κύριοι. Έχουμε εξελίξεις όσον αφορά το γηπεδικό στη Νέα Φιλαδέλφεια μεταξύ της διοίκησης της ΣΑΕ. Ακίνητη! Όλοι μας μετακινηθούνται! Στη γωνία, στη γωνία! Φύγε, φύγε, φύγε! 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 Τράβα εσύ, τράβα! Καλησπέρα, κυρίες και κύριοι. Ονομάζομαι Προκόπης Μπισκίνογλου και υπηρετώ στα σώματα ασφαλείας της χώρας. Προχωράω όμως, γιατί δεν έχουμε και πολύ χρόνο. Ελληνικέ λαέ, η δημοκρατία κινδυνεύει. Ετοιμάζεται πραξικόπημα. Αυτή τη στιγμή που σας μιλάω, τα τάγκς κατευθύνονται προς το Σύνταγμα. Και ερωτώ, θα το επιτρέψουμε? Όχι βέβαια,
Σηκωθείτε λοιπόν από τους καναπέδες σας που είστε βολεμένοι να κατεβούμε όλοι στον δρόμο. Είτε παιδες Ελλήνων, ελευθερούτε πατρίδα. Να αντισταθούμε με θάρρος και αποφασιστικότητα για τη δημοκρατία μας. Αποτύχαμε. Η Αλεπού μας νίκησε. Αλλά είμαι σίγουρος ότι η ιστορία θα μας δικαιώσει. Το συζητάς. Είμαστε ήδη ήρωες. Πάντως δεν ακούγεται τίποτα. Ο πεθερός τα έχει επιβάλει ήδη απαγόρευση κυκλοφορίας. Έρχονται. Έρχονται να μας πάρουν στο απόσπασμα. Βαστάτε, παλικάρια. Η δημοκρατία θέλει θυσίες. Κύριε, αυτό ήταν. Τελειώσαμε. Καταλάβαμε το κοινοβούλιο. Η χώρα τελεί υπό τον έλεγχό μας. Βρυξέλλες και Ουάσιγκτον μας αναγνώρισαν ήδη. Προκόπη, σκέφτομαι να σου αναθέσω το Υπουργείο Εσωτερικών. Εμένα. Όσον αφορά εσένα, Λουκά, το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας. Και σένα, Θωμά, το Υπουργείο Εργασίας. Κύριε Δικτά, με όλο το σεβασμό, μήπως θα ήταν εύκολο να μου δώσετε το Υπουργείο Πολιτισμού που είναι λίγο πιο το ύφος μου. Ηλίθι. Κρετίνι! Ευτυχώς που η εκπομπή ήταν δοκιμαστική και δεν βγήκαμε στον αέρα. Ρεζίλι θα γινόμαστε στο Πανελλήνιο. Θα ακούσε εκεί πραξικόπημα. Και τότε η επιχείρηση ανασύσταση τι ήταν? Προφανώς εννοείς το πάρτι της επανένωσης που κάναμε. Ποιο πάρτι? Πάρτι ρε ζώων. Θα ακούσε εκεί πραξικόπημα. Ζώα! Γαμώ το στανιό μου τώρα, όλα αυτά για ένα κολοπάρτι! Ξεφτύλα. Πάνω που πήγαμε να στρώσουμε πάλι σκατά. Πάντως εγώ, παιδιά, ανακουφίστηκα. Το Υπουργείο Εργασίας δεν μου πήγαινε καθόλου.